Κύριε Δημήτρη, τι έχουμε εδώ. Η ιστορία που θα σας πω έχει άμεση σχέση με αυτό το βαρέλι. Μία μέρα είχα κατέβει και είχα πάει σε ένα φίλο και με βρε μια κυρία φίλη μου, η οποία ήταν ο πατέρας της Μαραγκός. Και μου λέει, Δημήτρη, ο πατέρας μου είχε κάτι εργαλεία και μου είπε να τα δώσω κάπου να πιάσουν τόπο. Τα έδειξα σε δυο μέρη που μπορεί να τα χρησιμοποιούσαν σαν μουσιακό είδος και μου είπαν δεν μας αρέσει γιατί έχουμε πολλά από αυτά. Εγώ όμως, ξέροντας τι είναι αυτά που είχε μέσα στο βαρέλι, όταν είδα ότι ήταν μια ζωή, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ο Μαραγκός, που έτυχε και τον πρόλαβα και τον γνώρισα, ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαιτερότητα, καλλιτέχνης. Εγώ λοιπόν πήρα όλα αυτά τα εργαλεία, τα συντήρησα και το αποτέλεσμα είναι εδώ. Γιατί εγώ βρήκα και αυτή τη βαλίτσα που πρώτα ταξιδεύει με όνειρα. Και έβαλα τη συλλογή αυτού του ανθρώπου εδώ πέρα, τακτοποιημένη, έτσι όπως θα ήθελε να ήταν η συλλογή του. Αυτό λοιπόν το πράγμα είναι το παλαιοπολείο παρελθόν.gr. Λοιπόν, εγώ έχω να σας πω ότι αυτό εδώ που βλέπετε τώρα έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, παλιά για να μάθει κάποιος μαραγκός η σίδερα, οτιδήποτε τέχνη ήταν αυτή. Δεν υπήρχε στο σχολείο, το σχολείο ήταν ένα μαγαζί. Ήταν ο μάστορα τη γειτονιά, του χωριού ή τη πόλη. Ο μαραγκό, που εκεί για να πάει το παιδί και να μάθει τη δουλειά, έπρεπε να πληρώσει ο μπαμπά. Δηλαδή τον έπαιρνε παραγιό ο μάστορα, έπαιρνε δίδακτρα, γιατί δεν ήταν τα πανεπιστήμια τόσα πολλά για να πηγαίνουν τα παιδιά όλα και μετά να ψάχνουν δουλειά. Έπρεπε. Να μάθει κάτι παραγωγικό που εκεί στην κοινότητα η οποία υπήρχε να έχει προσφορά. Έτσι λοιπόν και πήγε ο Μαραγκός τότε που ήταν μικρού έμαθε και όλα αυτά τα εργαλεία δεν ήταν εύκολο να πας να τα αγοράσεις γιατί δεν ήταν εδώ Παρίσι ήταν Μητυλίνη σε ένα χωριό. Έπρεπε να έχεις το μυαλό για να κατασκευάσεις ένα τέτοιο εργαλείο, δηλαδή ένα ρουκάνι. Τώρα θα σας δείξω εγώ για να καταλάβετε. Αυτό εδώ το πράγμα έκανε κύλο, βλέπετε. Το ξύλο έκανε αυτό το πράγμα μέσα. Είχε το ειδικό ρουκάνι. Αυτό εδώ έκανε αυτό το πιχάκι που βλέπετε. Δηλαδή έπρεπε όχι μόνο να, να φτιάξει και το σίδερο, το μέταλλο για να μπορεί να κόβει. Ή όπως αυτό εδώ που έκανε άλλη δουλειά. Το κάθε εργαλείο δηλαδή έκανε και μια δουλειά. Τότε ο άνθρωπος έπρεπε να είναι, να κόβει και το μυαλό του και να κάνει πράγματα σοβαρά για την τότε εποχή. Εγώ σας έδειξα όλο αυτό και σας είπα αυτή την ιστοριούλα. Σας ευχαριστώ πολύ και αν θα γράψετε στο YouTube Μουσείο από τα Σκουπίδια θα αποσημειωθείτε. Γεια σας.